Στο θέμα της διεύρυνσης, είναι σίγουρο ότι το 2014 τα πρόσωπα από μόνα τους δεν σηματοδοτούν τίποτα. Το θέμα είναι να συζητάς και να συνεργάζεσαι πάνω σε προγραμματικές συμφωνίες, πάνω σε πολιτικές και βεβαίως εννοούμε για αμφίδρομη διεύρυνση. Τα περί ακροδεξιάς, προφανώς ο κύριος Κουρλέτης μάλλον κοιτάει στον καθρέφτη. Γιατί αν θυμάμαι καλά, πριν από ένα μήνα αυτοί μετρούσαν αθρηστικά τη Χρυσή Αυγή. Και αυτοί πολλές φορές έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να μετράνε και να συζητάνε με την. Είναι πολύ αξιόπιστο αυτό. Έτσι όπως το λέτε, ακούγεται πάρα πολύ αξιόπιστο. Εσείς δεν μετρούσατε τα αθρηστικά όταν κάνατε. Όταν κάνατε την πρόταση, εσείς δεν μετρούσατε για την μικρή διεύρυνση. Είναι μια αξιόπιστη μετρούσα... ανάλυση. Όχι, είναι αξιόπιστη. Είναι αλήθεια. Άμα δεν είναι αλήθεια, το αποδείξε το. Το κρίνει και ο κόσμος. Αποδείξε το αν δεν είναι αλήθεια, κύριε Σκουρλέτη. Αυτά μιλάνε από μόνα τους. Αποδείξε το αν δεν είναι αλήθεια. Δεν μετρούσατε τα θρησκευτικά την Χρυσή Αυγή. Τη μετρούσατε, ναι ή όχι. Ένα ναι, ένα όχι. Μα μιλάτε εσείς που είστε στο κόμμα του κυρίου Μπαλτάκου. Ένα ναι. Κατ' εντολήν του Σαμαρά. Κατ' εντολήν του Σαμαρά. Το δεξί χέρι. Το ακροδεξιό χέρι. Να σας πω κάτι. Εσείς οι οποίοι βλέπατε τα στελέχη σας συμμάχους κυβερνητικούς στην Χρυσή Αυγή. Ηρεμήστε και μην εσείς οι οποίοι τα πρώτα δύο χρόνια μέχρι την δολοφονία του άτυχου Φίσα που σε λίγες μέρες έχουμε την επέτειο του θανάτου του, αφήσατε στο απειρόβλητο την εγκληματική δράση. Αν θέλετε να εκμεταλλεύετε. Βοάω τόπο. Αν θέλετε. Πρώτον, μην εκνευρίζεστε. Εσείς οι οποίοι έχετε κάνει γεωφύρι της άντρας, της γεωφύρι της άρτας το αντιρατσιστικό. Νομίζω για την υγεία του πολιτικού συστήματος δεν είναι καλό να ταυτίζουμε την αξιωματική αντιπολίτευση.